Είμαστε μέσα στην κρυβατοκάμερα, κοιμόμασταν και ακούσαμε ένα κρακ κρακ και μετά έπεσαν όλα κάτω. Τον εφιάλτη μέσα στο σπίτι του ζει τις τελευταίες ημέρες ένα ζευγάρι καθώς βλέπει την ιδιοκτησία του να καταραίει. Ήσασταν μέσα. Εγώ άκουγα το κρακ κρακ γιατί η κρυβατοκάμερα είναι εδώ. Έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω αυτά εδώ. Εσείς τα βάλατε αυτά τα φούλες. Αυτά τα βάλα. Λέω μπορεί να μην έκανε καλή δουλειά αυτός. Μετά από μερικές μέρες αρχίζουν και ανοίγουν όλα. Βγήκα να δούμε τι συμβαίνει και βλέπαμε και έπεφταν τα ντουβάρια. Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι του σπιτιού, για όλα φταίει ο βιολογικός καθαρισμός, η εγκατάσταση του οποίου περνάει κάτω από την αυλή τους. Έπαθε καθίζηση η σωλήνα του βιολογικού, παρασένει το σπίτι το δικό μου, το σπίτι του γείτονα και δεν ξέρω στο τέλος που θα φτάσει. Πόσα χρόνια είναι το σπίτι εδώ? Από το 86. Είχατε πρόβλημα ποτέ έτσι με το ποτάμι που είναι δίπλα? Όχι, το ποτάμι ήταν μια χαρά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Από το ύψος του χωραφιού μέχρι κάτω έχει κάτσει περίπου γύρω στα 2-2,5 μέτρα και έχει κάτσει. Με αποτέλεσμα τώρα έχει φύγει από κάτω η σωλήνα, έχει σπάσει από εδώ, να μας δημιουργήσει εμάς αυτό το πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού έχουν απευθυνθεί ήδη στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, καταθέτοντας 2 αιτήσεις για την αποκατάσταση της ζημιάς, με την υπηρεσία να τονίζει πως οι όποιες απαντήσεις θα δοθούν αφού εξεταστεί το θέμα από τους μηχανικούς της. Αντιμετώπισα μια τέλεια διαφορία. Εκτός από την πρώτη φορά που ήρθε ο διευθυντής από το βιολογικό, κανένα άλλο ενδιαφέρον από πουθενά. Έχουμε μικρά παιδιά εδώ. Προχθές παραλίγο να με πλάκωνε εμένα το ντουβάρι. Αν ήταν κανένα παιδάκι δεν προλάβαινε να φυγεί. Περασμένη Παρασκευή ήρθε ένα αίτημα του Δημότη συνοδευόμενο από φωτογραφίες για τις ζημίες που έχει υποστεί η περιουσία του και κατά την δική του άποψη οφείλεται σε υπαιτιότητα της αγωγού της επιχείρησης. Τις αμέσως επόμενες μέρες, εντός δηλαδή της εβδομάδος που διανύουμε, θα εξεταστεί το θέμα από μηχανικούς και θα έχει μία απάντηση. Εσείς πιστεύετε ότι δεν οφείλεται στο θέμα του... Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Mm-hmm. Εγώ σας είπα ότι είδα μεν την... το αίτημα του και τις φωτογραφίες του Δημότη. Δεν μπορώ όμως τώρα εγώ να αποφανθώ πριν έχω την γνώμη των μηχανικών, των συναδέλφων. Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας σημειώνει με νόημα πως το θέμα περνά και από το γραφείο του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΙΑΗ. Προφανώς είδατε ότι το ακίνητο αυτό είναι χτισμένο στην όχθη του γιόφυρο. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο πέραν αυτού που σας λέω τώρα. Θα τα δούμε τα θέματα και κατά πόσον αυτό το οίκημα νομίμως υφίσταται σε τόσο κοντινή απόσταση στην όχθη του γιόφυρο κλπ. Ωστόσο έχει και άλλα σπίτια πολλά εκεί δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι υφίστανται νόμιμα όλα αυτά. Εκεί είναι από το 86, όπως καταλαβαίνετε... Ναι, ο αγωγός μας είναι παλαιότερος όμως. Τα σπίτια χτίστηκαν μετά. Είναι ένα σύνθετο θέμα, δεν είναι απλό το θέμα. Προφανώς θα εμπλακεί και ο νομικός μας σύμβουλος. Δεν μπορώ έτσι να πω τίποτα ακόμη.